Επιστροφή στο πλατό, στον αέρα της τηλεόρασης Κρέτα και συνεχίζουμε τη ροή της σημερινής εκπομπής, αυτή τη φορά μιλώντας για ένα θέμα από εκείνα που είναι χρήσιμο και να αναπαράγονται συζήτηση και να επισημαίνονται, γιατί όσο μεγαλώνει η οικογένεια του διαδικτύου και το ευρύτερο πεδίο δράσης και ανάπτυξης των θεμάτων μέσα από αυτό, τόσο μεγαλώνουν όμως και οι παγίδες και τα προβλήματα που αφορούν από την αλόγιστη του χρήση. Ιδιαίτερη σύνεση, πολλή προσοχή τόσο από τους μεγαλύτερους αλλά και από τους μικρότερους, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορείς και εύκολα να ελέγξεις. Αλλά θα μιλήσω με την ειδικότερη του ζητήματος και θα καλωσορίσω στο πλατό την κυρία Μελτίνη Χριστοδουλάκη, η οποία έρχεται κοντά μας ως υπεύθυνη επικοινωνίας του Safe Line. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθες, Μελτίνη. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντιγόνη, για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι ξανά στην εκπομπή σου. Και που τα ξαναλέμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Τα λέμε βέβαια τώρα με περισσότερα δεδομένα, γιατί όντως η χρήση του διαδικτύου από τον καιρό που μιλάγαμε, μάλλον από χρόνο σε χρόνο, διωγγώνεται, διευρύνεται. Διευρύνονται και οι ηλικίες που εμπλέκονται πλέον σε αυτό. Περισσότερα δεδομένα, περισσότερη εμπειρία, πράγματι. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα τα οποία θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τους τηλεθεατές σήμερα. Αλλά πρώτα απ' όλα να πούμε τι είναι το Safe Line για εκείνους που δεν γνωρίζουν. Ναι. Και να πάρουν από εκεί την αρχή και μετά να πάμε και να σου θέσω και τα ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει και μέσα από τη σελίδα στο Facebook Live με την Αντιγόνη. Θα το πω τώρα το πρώτο ερώτημα, γιατί μου έλεγα λίγο πριν, θα μιλήσουμε σε λίγο με την υπεύθυνη επικοινωνία Safe Line, τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, και μου γράφει μια κυρία, τι και αν το γνωρίζουν οι γονείς. Νομίζω ότι είναι εύκολο να ελέγξουμε τι κάνει ένα παιδί στον υπολογιστή ή στο iPad κάθε μέρα και πώς μπορούμε να το προστατεύσουμε, να ρωτήσει την καλεσμένη της εκπομπής. Αλλά πάμε πρώτα απ' όλα να πούμε τι είναι το Safe Line. Η Safe Line είναι η ελληνική ανοιχτή γραμμή που δέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στις περιπτώσεις περιεχομένου που αφορά την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2003. Και είναι ένας από τους τομείς του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και αφορά, προσφέρει υπηρεσίες ως προς την εξερεύνηση καταγγελιών που έχουν να κάνουν με το παράνομο περιεχόμενο. Χρήστες του διαδικτύου μπορούν πάρα πολύ εύκολα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που διαθέτουμε ή με την αποστολή email να μας καταγγείλουν κάτι το οποίο θεωρούν ότι αντιβαίνει την ελληνική νομοθεσία. Κάτι το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους και θα ήθελαν να το αναφέρουν κάπου. Mm-hmm. Έχω δώσει και τα στοιχεία και θα τα δούμε σε λίγο στην οθόνη μας, μέσα από τα οποία μπορούν οι γονείς ή γενικότερα σε εκείνους τους οποίους υποπέπτει στην αντίληψη ότι κάτι δεν είναι σωστό, να φτάσουν κοντά σας, είτε μέσα από το report papakisafeline.gr, είτε στέλνοντας SMS γράφοντας Safe Line, αφήνοντας ένα κενό και να στείλουν το μήνυμά τους στο 54260, είτε επικοινωνώντας και σε μια τηλεφωνική γραμμή στη διάρκεια της ημέρας, που δεν είναι άλλη από το 2811391615. Τα βλέπουν και στις οθόνες τους τώρα. Και μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που διαθέτουμε, όποιος επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας μπορεί πάρα πολύ εύκολα με δύο απλά κλικ να μεταβεί στην ηλεκτρονική φόρμα, όπου συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία μπορεί με copy-paste, με αντιγραφή και επικόλυση να μας περάσει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που θεωρεί ότι είναι παράνομη. Πληθαίνουν τα φαινόμενα αυτά, Μελτίνη, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Πληθαίνουν, αλλάζει και η φύση τους. Πριν 5 χρόνια ήταν άλλο το περιεχόμενο των καταγγελιών που λαμβάναμε, τώρα πάλι εξελίσσεται διαφορετικά. Τα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, όλα αυτά, η μεγάλη προσέλευση των χρηστών σε αυτά τα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης κάνει τα πράγματα να αλλάζουν, τη φύση των εγκλημάτων να αλλάζει. Είναι ένας τομέας ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται και το διαδικτυακό έγκλημα συνεχώς εξελίσσεται. Θα λέγαμε ότι τα τελευταία χρόνια, ως προς τον αριθμό των καταγγελιών, λαμβάνουμε πάνω κάτω γύρω στις 4.000 καταγγελίες το χρόνο. Μεγάλος αριθμός. Ένας μεγάλος αριθμός, ο οποίος θα λέγαμε ότι όσον αφορά τον αριθμό των καταγγελιών που πραγματικά είναι παράνομο, θα λέγαμε ότι ο απόλυτος αυτός αριθμός αυξάνεται. Και αυξάνεται και όσον αφορά την διακίνηση της εικόνων παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Δεν αντιμετωπίζεται μόνο αυτό, βέβαια, τις εικόνες παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Αυτό είναι η προτεραιότητα. Όμως, είναι τόσα πολλά τα αιτήματα, τόσα πολλά τα θέματα που προκύπτουν μέσα από την χρήση του διαδικτύου, κυρίως από ανηλίκους, από εφήβους, από παιδιά ακόμα και του δημοτικού.
τα οποία ζητούν απαντήσεις. Έχουν να κάνουν με την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, έχουν να κάνουν με την υποκλοπή κωδικών πρόσβασης, έχουν να κάνουν με οικονομικές απάτες, έχουν να κάνουν με εκφοβισμό, με ρατσιστική συμπεριφορά. Όλα αυτά τα φαινόμενα προσπαθούμε να τους δώσουμε απαντήσεις. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τη Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Αθήνα, πολύ καλή συνεργασία με διαχειριστές του Facebook, του Twitter, του YouTube, της Google, ούτως ώστε να μπορούμε άμεσα από τη στιγμή που θα λάβουμε μια καταγγελία και μπορούμε πράγματι να κάνουμε κάτι, να κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατό, ούτως ώστε να κατέβει το περιεχόμενο το οποίο είναι παράνομο ή το περιεχόμενο το οποίο παρενοχλεί. Mm-hmm. Κάποιο ανήλικο χρήστη. Τι γίνεται τώρα, εγώ μέσα στην δική μου την αφέλεια θα βάλω σε μία από τις σελίδες social media, είτε αναφερόμαστε στο Facebook που είναι και ευρύτερα γνωστό, είτε το Instagram, είτε το Twitter, τη φωτογραφία, ας πούμε, του παιδιού μου. Έτσι ώστε να τη δουν και οι φίλοι μου που είναι στο εξωτερικό, έτσι για να μοιραστώ τη χαρά μου, το παιδί μου μεγαλώνει. Εν πάση περιπτώσει, η πρόθεσή μου είναι αθώα και σε καμία περίπτωση δεν έχω αντιληφθεί τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, υπάρχει και είναι ορατός αυτός ο κίνδυνος ή ανήκει στη σφαίρα της μυθοπλασίας, γιατί βλέπουμε συχνά πυκνά να βγαίνουν και ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία που λειτουργούν αποτρεπτικά από το να μπαίνουν φωτογραφίες μικρών παιδιών σε αυτού του τύπου τις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει πλέον σου δει ξαφνικά εμένα το δικό μου το παιδί, η δική μου η φωτογραφία να βρεθεί σε σελίδες που αφορούν σε παιδική πορνογραφία στην Αμερική, στην Αγγλία ή ακόμα και στη χώρα μου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δαιμονοποιούμε την δραστηριότητά μας μέσα από το διαδίκτυο. Είμαστε υπέρ του διαδικτύου, το εκμεταλλευόμαστε για όλα τα καλά που μας προσφέρει και μέσα στα καλά είναι και η ψυχαγωγία. Αδιαφυσβήτητα. Ναι. Από την άλλη, καλό θα είναι να προσέχουμε, γιατί ειδικά στα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης, οι διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένα γεγονός είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορούμε να αντιληφθούμε. Ένα απλό like δικό μου σε μία φωτογραφία κάποιου αυτομάτως δίνει τη δυνατότητα στους φίλους του φίλου αυτού του κάποιου να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, σε αυτές τις φωτογραφίες, σε ένα σωρό από τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια, χάνει τον έλεγχό τους. Δηλαδή, εκεί που έχεις 100 φίλους και λες, εγώ θα μοιραστώ αυτή τη φωτογραφία, αν δεν έχεις κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογαριασμό σου στο Facebook και κάποιος κάνει ένα like ή κάποιο σχόλιο, και κάποιος άλλος ένα like πάνω στο σχόλιο, στη συνέχεια αυτό ξεφεύγει από την εποπτεία σου. Mm-hmm. Οι φίλοι των φίλων έχουν πρόσβαση και αυτομάτως παύουμε να μιλάμε για ιδιωτικότητα. Όσο αυτή μπορεί να υπάρξει, ας πούμε. Όσο αυτή μπορεί να υπάρξει. Βέβαια, έχουν υπάρξει κρούσματα περιπτώσεων που γονείς έχουν δει φωτογραφίες των παιδιών τους κάπου που δεν θα συμφωνούσαν να έχουν ανέβει σε αυτές τις ιστοσελίδες ή που δεν έχουν καμία σχέση με το σκοπό που αυτοί αρχικά είχαν δημοσιεύσει τη φωτογραφία. Και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί από τη στιγμή που εύκολα μπορείς να κατεβάσεις στον υπολογιστή σου μία φωτογραφή κάποιου και στη συνέχεια να την επαναδημοσιεύσεις οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό όμως το φαινόμενο που πιο πολύ συχνά είναι ορατό, δεν είναι τόσο αυτό ενός μικρού παιδιού που θα το πάρουν ίσως και θα βρεθεί σε κάποια ιστοσελίδα της Αμερικής, όσο ένα πραγματικά καθημερινό φαινόμενο είναι η περίπτωση όπου οι έφηβοι εναρτούν αλόγιστα πάρα πολλές προσωπικές φωτογραφίες με τέτοιο τρόπο και στη συνέχεια πολύ εύκολα ή συμμαθητές τους οι ίδιοι ή κάποιοι άλλοι κακόβουλοι. Συνήθως τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία δεν μπορούν να ελέγξουν και εύκολα την έννοια φίλος, γνωστός και πάρα πολύ εύκολα δέχονται αιτήματα φιλίας ή πάρα πολύ εύκολα κάνουν τα ίδια αιτήματα φιλίας και αυτομάτως έχουν ένα κοινό 2.000 ατόμων, 3.000 ατόμων με αποτέλεσμα χωρίς να μπορείς να καταλάβεις πώς μπορεί η φωτογραφία σου να βρεθεί σε ένα άλλο προφίλ που φαίνεται ότι είναι δικό σου, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι. Έχω πάρει το όνομά σου, έχω πάρει τη φωτογραφία σου, έχω δημιουργήσει επομένως ένα ψεύτικο προφίλ, το οποίο δεν είναι δικό σου και μετά δεν μπορείς να το ελέγξεις. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Όπως επίσης, στο παρελθόν είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα με κάποια groups που είχαν δημιουργηθεί στο Facebook από φωτογραφίες πάρα πολλών ανηλίκων κοριτσιών του γυμνασίου, τα οποία ήταν κάπως σε προκλητικές φωτογραφίσεις και κάποια παιδιά, κάποιοι άλλοι, μικροί, μεγάλοι, δεν γνωρίζουμε τελικά ποιος το έκανε αυτό, είχαν συλλέξει όλο αυτό το υλικό και είχαν δυστυχώς δημοσιεύσει πάρα πολλά εξυβριστικά και δυσφημιστικά σχόλια για τις συγκεκριμένες κοπέλες. Αυτό το περίφημο grooming που λέτε ως ορισμός, τι ακριβώς είναι? Το grooming είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό
φαινόμενο το οποίο προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και είναι από αυτά τα οποία είναι άμεσης αντιμετώπισης και προώθησης στην ελληνική αστυνομία. Είναι η περίπτωση κατά την οποία ένας ενήλικας, προσποιούμενος τον ανήλικο, προσπαθεί να προσεγγίσει ένα επίσης ανήλικο παιδί. Με απότερο σκοπό να συνάψει στην αρχή μία τηλεφωνική επικοινωνία, μία τηλεφωνική επαφή μαζί του, με απότερο όμως σκοπό να το συναντήσει στον πραγματικό κόσμο με σκοπούς σεξουαλικούς. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και μάλιστα επειδή ακριβώς είναι τόσο σοβαρό, υπάρχει ειδική διάταξη στον ποινικό μας κώδικα πλέον από τις καινούργιες διατάξεις που εισήχθησαν στον ποινικό μας κώδικα για την αντιμετώπιση του grooming. Που σημαίνει αυτό ότι για να έχουμε στην ελληνική νομοθεσία προσθήκη τέτοιας νομολογίας, ότι τα περιστατικά δεν είναι ένα ή δύο, είναι πολλαπλάσια αυτού. Η δική σου εμπειρία τι δηλώνει, ότι ανάλογο τύπου περιστατικά λαμβάνουν χώρα και στην περιφέρεια, ας πούμε, και στο νησί μας και στο Ηράκλειο. Οι καταγγελίες που λαμβάνουμε καταρχάς είναι ανώνυμες, ναι. Οπότε αφορούν όλη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα, να δώσουμε στατιστικά στοιχεία για το Ηράκλειο ή για την Κρήτη. Δίνουμε στατιστικά στοιχεία, όπως και η συνεργασία μας είναι με τη Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην ελληνική επικράτεια. Τα κεντρικά τους είναι στην Αθήνα. Οι συνάδελφοί μας, οι συνεργάτες μας είναι στην Αθήνα. Θα λέγαμε ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο. Δεν είναι όπως ήταν πριν 3-4 χρόνια. Είναι πιο συχνό το φαινόμενο. Είναι πιο συχνό το φαινόμενο. Άρα εδώ τώρα αυτόματα μπαίνει η ερώτηση της τηλεθεάτριας. Ότι να το συχνό φαινόμενο. Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω, να κλειδώσω τον υπολογιστή που είναι το πλέον δραστικό και αντί μέτρο να το εποπτεύω, έχω μηχανισμούς να το εποπτεύω και ακόμα και αν εγώ το εποπτεύω. Πώς μπορώ να εκπαιδεύσω έναν ανήλικα, μία έφηβη, να είναι διαρκώς καχύποπτη και υποψιασμένη ότι τα αιτήματα φιλίας που έρχονται ενδεχομένως να μην ανήκουν στον απόλυτο φιλικό της κύκλο. Η λύση δεν είναι να κλείσουμε τον υπολογιστή. Δεν θα καταφέρουμε κάτι με αυτό. Πολύ εύκολα το παιδί θα βγει έξω, θα πάει σε ένα ίντερνετ καφέ, θα πάει σε ένα φίλο του, θα ξανανοίξει τον υπολογιστή. Πλέον και τα κινητά τηλέφωνα όλα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Άρα δεν μας ενδιαφέρει να κλείσουμε τον υπολογιστή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διαρκής ενημέρωση και να μπορέσουμε να έχουμε υπεύθυνους ανηλίκους και στη συνέχεια υπεύθυνους ενηλίκους. Με την έννοια ότι η διαρκής εκπαίδευση, η διαρκής συμβουλή απάνω από το παιδί, το ότι κοίταξε να δεις, υπάρχουν και αυτές οι κακοτοπιές, όπως θα έκανε ένας γονέας και στον πραγματικό κόσμο. Που όταν το παιδί του πρώτη φορά θα φύγει για να πάει στο σχολείο, του λέει ότι αυτή είναι η καλή πλευρά του πράγματος, αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά του πράγματος την οποία θα πρέπει να προσέξεις. Δεν μιλάς σε αγνώστους. Θέλουμε να πούμε ότι πολλές φορές στο διαδίκτυο μας φαίνεται ένα αχανές πεδίο, στο οποίο πραγματικά οι γονείς σήμερα αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τίποτα. Όμως είναι πολύ βασικά τα πράγματα, οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρήσει ένα παιδί για να είναι τελικά προστατευμένο. Το πρώτο έχει να κάνει με τα προσωπικά του δεδομένα. Δεν αναρτούμε με τόσο μεγάλη ευκολία αφιδώς τα προσωπικά μας δεδομένα. Το δεύτερο είναι προσέχουμε τα αιτήματα φιλίας. Δεν δεχόμαστε ποτέ αιτήματα φιλίας από αγνώστους. Δεν βγαίνουμε ποτέ ραντεβού με αγνώστους που συναντήσαμε ή που γνωρίσαμε εισαγωγικά μέσα από το διαδίκτυο. Προσέχουμε τις οικονομικές συναλλαγές και αυτό είναι όλο. Σεβόμαστε τον εαυτό μας και διατηρούμε ψηλά την αυτοεκτίμησή μας, γιατί για τα παιδιά που δέχονται εκφοβισμό, bullying, πιέσεις που αφορούν στην προσωπικότητά τους και στο χαρακτήρα τους, είναι θύματα πολλαπλάσια μέσω του διαδικτύου παρά στην κανονική ζωή. Είναι και πιο εύκολο άλλος έτσι ανώνυμα, βρε παιδί μου, να σε πιέσει, να σε μειώσει, να σε βρίσει. Βεβαίως. Τα παιδιά αυτά μπορούν αμέσως, μόλις συμβεί κάτι τέτοιο σε αυτά, να επικοινωνήσουν ή με τον γονέα ή με τον καθηγητή τους, με τον διευθυντή του σχολείου τους. Να πούμε ότι ένας από τους άξονες του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου είναι και η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης που διαθέτουμε, η οποία παρέχει συμβουλές τέτοιες σε παιδιά, σε γονείς, που έχει να κάνει με τον διαδικτυακό εκφοβισμό, που έχει να κάνει με τον εθισμό στο διαδίκτυο, την υπέρμετρη χρήση του διαδικτύου στην καθημερινότητα. Θέλω να σας δώσω μια εικόνα γενικά ότι η λειτουργία μας είναι ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη, καταγγελία. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται πανικός, χρειαζόμαστε να λέμε στους γονείς
Ποια είναι αυτά τα πέντε βασικά πράγματα που πρέπει να προσέχουν τα παιδιά? Ναι. Έχουμε ένα σχετικό βίντεο με την επιμέλεια του Μιχάλη Παπαδάκη. Να το παρακολουθήσουμε με την άμεση συνάφη και στη σχέση με το θέμα που συζητάμε τώρα. Με κείμενο το οποίο κυρίως διαβάσαμε μέσα και από τον ιστότοπο του safeline.gr, μέσα από το οποίο μπορείτε να μπείτε και να περιηγηθείτε και εσείς σιγά-σιγά για να έχετε όλο και περισσότερες πληροφορίες. Ένας ιστότοπος ο οποίος και διαρκώς ανανεώνεται σύμφωνα και με όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν από μήνα σε μήνα πια. Αφήστε το από χρόνο σε χρόνο. Να το παρακολουθήσουμε και να επιστρέψουμε εδώ. Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται για μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων όπως η ψυχαγωγία, η επικοινωνία ή η έρευνα. Δεν περιορίζεται σε σύνορα. Χρησιμοποιείται από τον καθένα ανεξαρτήτως ηλικίας. Η αίσθηση της ελευθερίας που αποπνέει χρησιμοποιείται παρόλα αυτά από ορισμένους χρήστες με επίβουλο τρόπο και έτσι εμφανίζονται δραστηριότητες που κάποιες φορές χαρακτηρίζονται παράνομες για την ελληνική νομοθεσία. Για πολλούς ανθρώπους είναι δύσκολο να φανταστούν εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά και για το λόγο αυτό δεν κατανοούν τον όρο «παιδική πορνογραφία». Σε κάποιες χώρες χρησιμοποιείται και ο όρος «εικόνες σεξουαλικής κακομεταχείρισης παιδιών» για να προβληθεί η ύπαρξη αληθινών παιδιών πίσω από αυτές τις εικόνες. Η έννοια της παιδικής πορνογραφίας καθορίζεται νομικά με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα. Ο ελάχιστος καθορισμός που δίνεται στον όρο είναι μια φωτογραφία η οποία παριστάνει ένα παιδί να λαμβάνει μέρος ή να παρουσιάζεται σε ό,τι λαμβάνει μέρος σε σεξουαλικές δραστηριότητες. Ένα από τα θέματα που δημιουργεί αντιρρήσεις είναι η ηλικία συνένεσης για σεξουαλικές επαφές η οποία αλλάζει από χώρα σε χώρα. Άλλες επιπλέον νομοθετικές διαφορές είναι αν η κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι ποινικό αδίκημα ή όχι, ή κατά πόσο ένα αληθινό παιδί χρησιμοποιήθηκε στη φωτογραφία και τέλος εάν οι πειραγμένες εικόνες είναι όντως μέρος του παιδικού πορνογραφικού υλικού. Η αύξηση του αριθμού ιστοσελίδων που προάγουν μίσος στο διαδίκτυο είναι ένα καινούριο ανησυχητικό φαινόμενο. Γνωρίζοντας ότι το διαδίκτυο δεν μπορεί να λογοκριθεί, δίδεται η δυνατότητα να προωθηθούν οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές πεπιθήσεις κάποιον μέσα από ένα παγκόσμιο κοινό. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να σημειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα με κάθε καταγγελία που υποβάλλεται. Το 2005, η γερμανική ανοιχτή γραμμή κατάφερε με επιτυχία να κλείσει αρκετές δεξιές εξτρεμιστικές ιστοσελίδες που φιλοξενούνταν από πάροχο στην Αργεντινή. Μια ανερχόμενη απειλή είναι το cyberbullying, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Με τον όρο cyberbullying εννοούμε ένα σύνολο ενεργειών που διαπράττονται από παιδιά με σκοπό να εκφοβήσουν συνομήλικούς τους. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κινητή τηλεφωνία, με έναν τρόπο έτσι ώστε να τραυματίζουν ψυχολογικά συνομήλικούς τους, στέλνοντας υλικό σε μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα, χλεβάζοντας ένα συγκεκριμένο άτομο. Οι νέοι χρήστες του διαδικτύου καλούνται να αντιμετωπίσουν το νέο φαινόμενο του grooming, δηλαδή επικοινωνία μέσω διαδικτύου με σκοπό την αποπλάνηση. Με τον όρο grooming εννοούμε όλες εκείνες τις διαδικασίες κατά τις οποίες ένας ενήλικας προσποιείται κάποιον άλλο μικρότερης ηλικίας για να προσελκύσει παιδιά και να έρθει σε επαφή μαζί τους στο φυσικό κόσμο με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή και κακοποίηση. Η επικοινωνία αυτή μεταξύ του ενήλικα και του παιδιού διαρκεί αρκετά μέχρι το παιδί να νιώσει ασφάλεια και να δείξει εμπιστοσύνη στον ενήλικα. Στο διαδίκτυο δεν είναι όλα απλά. Ούτε πάντα όπως φαίνονται. Βάλτε τώρα τέλος στην παιδική πορνογραφία. Την επικοινωνία με σκοπό την αποπλάνηση, τον εκφοβισμό και τον ρατσισμό. Καταγγείλτε γρήγορα και ανώνυμα παράνομο περιεχόμενο ή δραστηριότητες στο διαδίκτυο από όπου και αν προέρχεται. Στη safeline.gr. Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Θα έχουμε την ευκαιρία, βέβαια, στη διάρκεια της φετινής τηλεοπτικής περίοδου να μιλάμε ξανά και ξανά και να επιμερίσουμε και τα θέματα που σήμερα συγκεντρωτικά προσεγγίζουμε. Mm-hmm. Οφείλω να παρατηρήσω ότι από τα προηγούμενα χρόνια χρήσης διαδικτύου και τις πρώτες εμφάνισεις στη ζωή μας μέχρι και σήμερα, πολλά έχουν αλλάξει. Απ' την άλλη, όμως, θετικά βλέποντας το όλο ζήτημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο βίντεο ήμουν λίγο πανικοβλημένη και έτσι έλεγα τις αγωνίες μου, τις Μελτίνης. Ως γονέας και του φόβου που μπορεί να κρύβεται πίσω από την χρήση του διαδικτύου στη ζωή και στην επίδραση ενός παιδιού, ότι τουλάχιστον έχει κατά πολύ αυξηθεί και η ενημέρωση. Οπότε αυτό το
άγριο πράγμα, το άγνωστο που μπήκε στα χέρια μας πριν από λίγα χρόνια, χωρίς να ξέρουμε από πού έπρεπε να προφυλαχθούμε, αυτή τη στιγμή έχει ασφαλιστικές δικλείδες. Έτσι είναι. Η γενιά που τώρα μεγαλώνει με το διαδίκτυο το βλέπει σαν ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής της και θα λέγαμε, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι και περισσότερο ενημερωμένοι από ό,τι ήταν η δική μας η γενιά. Πριν από 10 χρόνια δεν γνωρίζαμε πολλά πράγματα γύρω από το διαδίκτυο. Πολλά πράγματα δεν ήταν όπως είναι τώρα στο διαδίκτυο. Δεν θα θέλαμε να πανικοβάλλουμε τους γονείς. Τα παιδιά θα αφιερώσουν χρόνο στο διαδίκτυο. Θα κάνουν πολλά πράγματα μέσα από αυτό. Θα κάνουν τις εργασίες του σχολείου, θα ψυχαγωγηθούν, θα επικοινωνήσουν. Δεν είναι όλα τόσο ίσως άσχημα όσα φανταζόμαστε. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι βασικό είναι να σέβονται τον εαυτό τους τα παιδιά, να διαφυλάσσουν την προσωπικότητά τους με τέτοιο τρόπο και την ιδιωτικότητά τους και φυσικά να είναι προσεκτικά προς το άγνωστο μέρος του διαδικτύου, προς τις προκλήσεις, με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην εμπλέκονται σε καταστάσεις τις οποίες δεν γνωρίζουν. Από εκεί και έπειτα είμαι αισιόδοξη ότι η επόμενη γενιά μετά από τόση καμπάνια που γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας πω επιγραμματικά υπάρχουν αυτή τη στιγμή 46 γραμμές καταγγελιών για παιδική πορνογραφία παγκοσμίως. Η Ευρώπη, κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει πλέον και μια τέτοια, όχι μόνο γραμμή, ένα κέντρο ασφαλούς διαδικτύου. Γίνεται πολύ μεγάλη καμπάνια προς αυτό. Τα παιδιά μεγαλώνουν με αυτό και θα τους μείνει κάτι. Όταν δηλαδή. Σε σχέση με τα πρώτα βήματα και τους πρώτους χρόνους. Και όταν και εμείς οι γονείς ευαισθητοποιηθούμε και αφιερώσουμε χρόνο και πούμε 5 βασικά πράγματα στα παιδιά, είμαι αισιόδοξη ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Το κρατάω, όπως κρατάω και το επόμενο μας ραντεβού που θέλω πολύ να ξαναγίνει, για να μιλήσουμε πολύ πιο ειδικά επιμέρους για το κάθε θέμα και να δούμε λίγο τι γίνεται και με το πώς οι έφηβοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν τέτοια κακοτοπιά και πώς μπορούν να επανέλθουν. Γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε και όταν συμβεί ένα τέτοιο τύπου φαινόμενο, πώς επανέρχονται σε μια κανονική καθημερινότητα και τι πρέπει να γνωρίζουμε και τι γίνεται μετά και με το διαδίκτυο. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα να σου θέσω. Θα βάλω τον εαυτό μου σε μια σχετική πειθαρχία. Θα σου πω ότι χάρηκα πολύ που σε είδα. Και εγώ χάρηκα. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ξανά τις επόμενες μέρες. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ο λόγος είναι και μεστός και κυρίως δεν δαιμονοποιεί τη χρήση του ίντερνετ. Δεν την αθωώνει, αλλά δεν την αφορίζει κιόλας. Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε με νέες κινηματογραφικές παραγωγές και με μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση με δύο ναυαγούς, οι οποίοι καυτηριάζουν κατά πολύ την επικαιρότητα. Σε λίγα λεπτά από τώρα.